Κλείνουν. Με χαρακτηρισμούς έτσι σκληρούς και ύβρις. Άρχισα να εξηγήσω το εξής. Εγώ δεν είμαι μέλος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή σας και είναι γνωστό. Εμείς είχαμε συγκροτήσει ένα κίνημα τους αντιμνημονιακούς πολίτες. Συνήψαμε μια προγραμματική συμφωνία με τον κύριο Καμένο, βασική θέση της οποίας είναι ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία και σύμπραξη με κανένα κόμμα ή και βουλευτή που ψήφισε έστω και ένα μνημόνιο. Και στη βάση αυτή προχωρήσαμε και προχωρούμε. Όταν λοιπόν πάμε σε αυτή τη διαδικασία, εγώ ως μέλος των ΑΝΕΛ και στέλεχος και επικεφαλής δεν δικαιούμε και δεν νομοποιούμε να συμμετάσχω στο συνέδριο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, πολύ δε περισσότερο που με όρισαν στην Οργανωτική Επιτροπή. Και αυτό έγινε παρότι τους είπα και τους εξήγησα ότι δεν επιθυμώ να μπω στην Οργανωτική Επιτροπή και μάλιστα έχουν εκλάβει κάποιοι την προσπάθειά μου την ενωτική ως ένα λάθος τρόπο αντίδρασης. Δηλαδή, οι διαφωνίες τις οποίες έχω και είχα, τις εξέφρασα πάρα πολύ συγκεκριμένα εντός των οργάνων. Καλά, και τώρα δεν είναι θέμα. Στον κύριο Καμένο. Κύριε Μαριά, μισό λεπτό. Δεν είναι, θέμα οργάνων καταστατικού. Όχι, εγώ έχει δεν είμαι. Καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια κίνηση δίνει μηνύματα, δίνει πολιτικό αποτέλεσμα. Προσέξτε. Η συμμετοχή μου στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου έχει την έννοια από αυτούς που το επιθυμούν να ενταχθώ κι εγώ σε ένα σχήμα το οποίο κάνει συνεχώς μία μνημονιακή διολίσθηση. Και σας είπα πρόσφατα. Μισό λεπτό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Βεβαίως, σας το είπα. Βεβαίως, σας το είπα προηγουμένως ότι ψήφισαν τον νόμο περί. Το φόρο περί αλληλεγγύης που είναι δέσμευση του μνημονίου. Δεύτερον, συνεργάζονται με βουλευτή ή και βουλευτές οι οποίοι έχουν ψηφίσει έστω και ένα μνημόνιο. Επομένως, αυτά όλα οδηγούν σε μια μνημονιακή διολίσθηση των Ανεξάρτητων Ελλήνων ως κόμματος. Γίνεται δηλαδή το κόμμα μνημονιακό. Είπα διολίσθηση. Και έτσι εγώ, συμμετέχοντας ως μάλιστα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, κάποιοι θα ήθελαν να με εντάξουν και εμένα, ούτως ώστε εμέσως να φανεί ότι συμφωνώ με αυτά. Εγώ, επειδή έχω ενωτική διάθεση, την όποια διαφωνία είχα, την εξέφρασα εσωτερικά στα όργανα και απευθείας στον κύριο Καμένο. Και μάλιστα τον Ιούνιο. Του είπα ότι διαφωνώ με συγκεκριμένη συνεργασία βουλευτή που γίνεται. Πλην όμως δεν το εξέφρασα. Κύριο Νικολόπουλο. Εκείνη την εποχή με τον κύριο Νικολόπουλο γίνονταν οι συζητήσεις. Δεν το εξέφρασα αυτό στην συνεδρίαση που έγινε στο Κάραβελ. Άκουσα τον κύριο Καμένο και αποχώρησα. Όπως επίσης δεν συμμετείχα και προχθές σε ένα συνέδριο επιστημονικό. Ήθελα δηλαδή με τον τρόπο μου εσωτερικά να δώσω τα μηνύματα, όχι όμως και να βγω προς τα έξω να εκφράσω ανοιχτά τις διαφωνίες μου. Όταν όμως κάποιοι νομίζουν ότι θα με κάνουν συνυπεύθυνο σε αυτή τη διολίσθηση στη μνημονιακή, βάζοντάς με στην Οργανωτική Επιτροπή, τότε κι εγώ πολύ απλά διεμήνυσα επισήμως το εξής απλό θέμα. Δεν είμαι μέλος των ΑΝΕΛ και ως εκ τούτου δεν μπορώ να συμμετάσχω στο συνέδριο και στην Οργανωτική Επιτροπή. Κύριε Μαριά. Κάποιοι τώρα, προσέξτε και τελειώνω, δεν πρέπει, θέλω να τελειώσω τη συζήτηση. Κάποιοι λοιπόν κάνουν επίθεση σε πολλά επίπεδα. Εμφανίζουν καταρχάς ότι δήθεν έγινα γνωστός λόγω των ΑΝΕΛ. Εγώ συμμετείχα με τον Μίκη Θεοδωράκη στις μεγάλες εκδηλώσεις του 2011 ότι δεν υπήρχαν οι ΑΝΕΛ. Οι ΑΝΕΛ το μεγαλύτερο μέρος της διακήρυξής τους και του προγράμματος τους το πήραν από τα βιβλία μου και από τους αντιμνημονιακούς πολίτες και συμμετείχα και βοήθησα όσο μπορούσα. Είστε κοντά στην έξοδο, κύριε Μαριά. Αυτό θα λέει κάποιος που μας βλέπει. Είστε κοντά στην έξοδο. Για να είσαι στην έξοδο πρέπει να συνεργασίας. Για να είσαι στην έξοδο πρέπει να είσαι. Είστε κοντά στο σπάσιμο της συνεργασίας. Για να είσαι στην έξοδο πρέπει να είσαι κάπου μέσα. Σύμφωνα. Εμείς ως αντιμνημονιακοί πολίτες έχουμε συνεργασία και είστε κοντά. Αυτή είναι η προγραμματική είστε συμφωνία. Είστε κοντά στο σπάσιμο της συνεργασίας. Εάν η προγραμματική συμφωνία παραβιαστεί, είναι προφανές ότι θα διακοπεί και η συνεργασία. Και επειδή το ψηφοδέλτιο. Έχει ήδη παραβιαστεί, όπως μας λέτε. Και επειδή αναμένω και το συνέδριο να επικυρώσει. Και επειδή, για να τελειώνουμε, στην Κρήτη ήμουν υποψήφιος και πήρα 12.500 σταυρούς. Η έδρα αυτή ήταν των αντιμνημονιακών πολιτών. Και άρα δεν είναι το του κ. Καμένου. Αφήστε σας είναι η έδρα. Αφήστε ένα λεπτάκι. Όχι. Επειδή λοιπόν εξελέγει στο Ηράκλειο με το ψηφοδέλτιο και σε ένα ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο, εσωτερικά πήρα 12.500 ψήφους και οι υποψήφοι των ΑΝΕΛ πήραν μονοψήφιο αριθμό. Πλην όμως παρετούμενος εγώ όπως ξέρετε, την έδρα του Ηρακλείου, την έδρα των αντιμνημονιακών πολιτών, την έχουν πάρει ανεξαρτήτως και δεν είπα τίποτα. Πρέπει να στο ψηφοδέλτιο τελειώνω. Στο ψηφοδέλτιο δεν όμως, ένα δευτερόλεπτο δώστε μου. Στο ψηφοδέλτιο εδώ των ΑΝΕΛ
που δεν είναι τον ΑΝΕΛ, είναι ψηφοδέλτιο, γιατί μερικοί κάνουν λάθος. Πρέπει, κύριε Μαριά. Είναι ψηφοδέλτιο συνεργαζομένων, συμμετείχα, σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου αρκετοί από την ηγεσία σε επίπεδο ΑΝΕΛ μου επετέθηκαν και έκαναν διάφορα, και τα ξέρετε όλα αυτά και τα έχω πει δημόσια, έχω εκλεγεί βουλευτής. Εγώ λοιπόν ως ευρωβουλευτής τηρώ το ψηφοδέλτιο αυτό και θα τηρήσουμε τη συμφωνία ως αντιμνημονιακοί πολίτες υπό τον όρο ότι δεν θα τη σπάσουν από την πλευρά των ΑΝΕΛ. Υπάρχει στην Πτολεμαΐδα κάτι απ